Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχετε τη μοναδική ευκαιρία ζωής να απολαύσετε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση το ολοκένουργιο σκηνικό του Ράδιο Αρβίλα. Να, δείτε εδώ, ο παγκόσμιος χάρτης. Ε, φοβερό! Λιποθύμησαν 5-6 από τον ενθουσιασμό. Συνεχίζουμε με αυτό το μοναδικό αριστούργημα που αναπαριστά μάλλον τον ένα και μοναδικό τηλεθεατή του Ράδιο Αρβίλα. Εδώ βλέπετε μισό κίτρινο αυτοκίνητο. Είναι διαφορετικό μισό από το περσινό. Το περσινό μάλλον το τράκαραν. Κάτω στο πάτωμα τους έπεσε κίτρινη μπογιά και για να μην φαίνεται λεκές γράψανε κάτι ακαταλαβίστικα εκεί. Αυτά, συγκλονιστήκαμε. Εδώ βλέπετε όλο το προσωπικό της εκπομπής, έτοιμο στις επάλξεις για να εκτελέσει τα καθήκοντά του άψογα όπως πάντα. Έτοιμοι να πέσουν και στο καθήκον αν χρειαστεί. Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν κι εσείς. Οπότε σας καλωσορίζουμε. Πρώτο επεισόδιο του Ράδιο Αρβίλα για την 8η σεζόν της εκπομπής 2014-2015. Πάλι καλά που δεν περίμεναν τα Χριστούγεννα για να βγουν στον αέρα και να κάνουν κατευθείαν διάλειμμα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους. Και είναι όλοι τους εδώ. Ο Πασοκτσής. Ο τελευταίος Πασοκτσής επί ελληνικού εδάφους. Και δεν τρέπεται και γελάει κιόλας. Εν Πασόκ δεν είσαι αγόρι μου. Άντε τράβα στην καμερά σου. Ο floor manager Κωστάκης. Τι έγινε Κωστάκη, πολύ κέφιρε εσύ. Θα βγάλουμε λίτσες, κονιάκ και κόλυβα σε λίγο. Δείτε, δείτε ενθουσιασμό. Ο Στάθης Σκύλος Παναγιωτόπουλος και η Σαρδέλα. Αυτό το σκυλί πως έχει αντέξει τόσα χρόνια δεν μπορώ να καταλάβω. Βρεδάκωσε τον μια στο λαρίκι, μπας και συχάσουμε από δάφτον. Ο Χρήστος Κιούσης με το πουκαμισάκι του. Νωρίς ρε Χριστάκο, γιατί δεν έπαιζες λίγο τένις παραπάνω. Ακόμα το 14 δεν μας άφησε. Από τώρα στο μεροκάματο, μην πάθεις και καμιά υπερκόπωση. Ο Γιάννης Σερβετάς. Τι έγινε Γιαννάκη, θα ξυριστούμε καμιά φορά. Αλλά πού χρόνος για ξύρισμα με τόσες δουλειές, ε? Γράφουμε βιβλία, ξαπλώνουμε κάτω από τον πλάτανο στην επανομή. Καρδιά είμαι. Και ο Αντώνης Κανάκης. Καλό στην Πέρδικα. Τον βρήκαμε το δρόμο, Αντώνη. Τελείωσες με τα ρεμίξ σου. Αντώνη, να σου συστήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά ή τα θυμάσαι? Βρε, άιντε τράβα στη θέση σου που μου διαμαρτύρεσαι κιόλας. Άντε, κάθισαν όλοι. Ωραία. Να τους χαίρεστε. Always look on the bright side of life. Φτάνει γενικά. Φτάνει γενικά. Πολύ κουράστηκε. Να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε λίγο να ηρεμήσουμε. Πρέπει να σας συστήσουμε, γιατί παρουσιαστήκαμε όλοι. Αλλά έχουμε καινούριο μέλος εδώ στην οικογένεια του Ράδιο Αρβίλα. Η οποία μας επέλεξε, δεν την έχουμε επιλέξει εμείς. Ήρθαμε φέτος, όπως πάντα, τους φίλους γενικότερα, τα ωραία πράγματα στη ζωή σε επιλέγουν, δεν τα επιλέγεις. Και ήρθαμε φέτος εδώ για πρώτη φορά μέσα στο στούντιο. Μπήκαμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε το σκηνικό κτλ. Και τι βρήκαμε εδώ. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε, θα μας τη φέρει ο Κωστάκης τώρα, τη Λίτσα από το Αρβιλίτσα. Αυτή είναι η Λίτσα. Η Λίτσα μας. Είναι το νέο μέλος
Σας παρουσιάζουμε τη Λίτσα, η οποία βέβαια έχει δει λίγο τη σαρδέλα. Έχει δει την άλλη Λίτσα.